αν υπάρχει τρόπος και νόμος να χτίσουν αυτοί εκεί πέρα. Αλλά εγώ όμως έχω και άλλη άποψη και η διοίκηση του Υπουργικού Συλλόγου πήρε απόφαση να, αν μπορούμε να το κρατήσουμε μέσα το πρακτορείο του ΚΤΕΛ. Υπάρχουν οικόπεδα που μπορούμε όλοι μαζί και εμείς, ο Υπουργικός Σύλλογος, κύριε Δήμαρχε, και εσείς, σαν Δημοτική Αρχή, και εσείς ο ίδιος, ο Δήμαρχος, έχω προτάσεις εγώ για κάποια άλλα οικόπεδα. Δηλαδή να αγοραστεί ένα οικόπεδο άλλο και να γίνει μία ανταλλαγή. Να πάρει ο Δήμος το οικόπεδο αυτό που αγόρασε το ΚΤΕΛ και να πάρει το ΚΤΕΛ κάποιο άλλο οικόπεδο. Σε πολύ καλό σημείο και δεν δημιουργεί και προβλήματα. Φυσικά αυτό θα το δούμε στην πορεία. Να μας το πεις κιόλας τώρα. Ναι. Γιατί κάτι ψάχνουμε κι εμείς. Ναι, να το πω τώρα. Ήρθα και σε επαφή εγώ πέρυσι, πριν ένα χρόνο. Είναι από το κατάστημα του Λαζαριώτη του Αλέξη με τα κουφώματα. Από κάτω ακριβώς απέναντι. Η γωνία. Από τον Καραντιάκο του γιατρού του σπίτι απέναντι πάλι δηλαδή. Ζαρουγιάννη. Ναι, είναι Ζαρουγιάννη και Ζήβερα και τα λοιπά. Είναι κάπου συγκεκριμένοι μέσα. Νομίζω είναι κέντρο απόκεντρο. Δεν είναι δηλαδή, δεν δημιουργεί προβλήματα εκεί μέσα. Αλλά αν είδατε εκεί κάτι καλύτερο, μπορούμε να το δούμε και να το συζητήσουμε. Λοιπόν, το επόμενο είναι η λαϊκή αγορά. Επειδή τώρα άκουσα ότι μιλήσατε κι εσείς με μια επιτροπή, δεν ξέρω φυσικά τι είπατε. Το Προεδρείο, Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Χθες. Τον πρόεδρο την Κουζάνη, τον. Από το Λιμαίδα ήταν. Από το Λιμαίδα. Ναι. Το Λιμαίδα, ο Νίκος Μπιλιάτης από εδώ και ο. Τάσος. Όταν όρημα αυτό του. Πώς. Όχι, όχι, όχι. Χρήστος, όχι, 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 ο Βλάτης, όχι. Όχι, 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 ο Βλάτης, Χρήστος, Χρήστος. Τζίτσος. Λοιπόν, η λαϊκή αγορά, υπάρχει κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών. Δεν έχουμε τίποτα με κανέναν. Και αυτοί είναι άνθρωποι, συνάνθρωποι μας, ζούμε μαζί τους και αυτοί ζουν μαζί μας, ψηφίζουν και αυτοί εδώ, πληρώνουν εδώ, πρέπει να ζήσουν και αυτοί. Γιατί είναι, όσοι φυσικά είναι νόμιμοι. Τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε και μία αδρώα προσέλευση μεταναστών, δεν είμαι ρατσιστής, πράσινη, κίτρινη, μπλε κτλ. Δεν τους πειράζει κανένας. Δεν έχουν άδειες, σταματάνε το πουνάνε, τους διώχνουν, ξαναγυρίζουν πίσω, χτυπάνε το μικρό εμπόριο, το λιανιο εμπόριο, του κάνουν μεγάλη ζημιά. Υπάρχει όμως κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών. Και οριοθετημένος κανονισμός. Δηλαδή, δεν μπορούμε να σταματήσουμε κανένας όπου θέλει. Όταν ήμουν αντιδήμαρχος και επειδή ήμουν και πρόεδρος του Υπουργικού Συλλόγου, κατάφερα, γιατί είχε συνεννοηθεί τα δύο κομμάτια των λαϊκών αγορών. Ήταν τα υποδήματα, ενδήματα από εδώ, από το Καραμπουλάκι, το μαγαζί και εδώ μέσα στην πλατεία. Τα δε άλλα, λαχανικά και φρούτα, ήταν από το ταχυδρομείο, έτσι είναι οριοθετημένα, με τον παλιό κανονισμό. Μέχρι την πλατεία της Αγροτικής Τράπεζας. Λοιπόν, τους φρενάραμε, τους μαζέψαμε, διώξαμε αυτούς που δεν είχαν άδειες, λειτουργούσαν οι νόμιμοι, που είναι το πιο σωστό. Έπαιρνε ο Δήμος, μάζευε τα λεφτά του, αλλά την προηγούμενη τετραετία όμως. Γύρισαν όλα μπούμερα. Επειδή η νομαρχία ψήφισε πλέον τον νόμο, τον ενεργοποίησε τον νόμο, άλλο γιατί υπήρχε από παλιά, να παίρνουν τα έσοδα αυτοί και να στέλνουν εμάς που δεν έστειλαν, αναγκάστηκε και η Δημοτική Αρχή να μην λειτουργεί σωστά. Σου λέει, τι να κάνω, θα κάνω τον χωροφύλακα και τον δοκαθαριστή. Και πήγαν όλα κατά διόλου. Άρχισαν. Δεν έγινε περίπτωση. Εγώ, για τη Δημαρχία μου, είχαμε ξανακάνει τις τουαλέτες της λαϊκής αγοράς γιατί ήταν όλες κατεστραμμένες. Τις φράξαμε, λειτουργούσαν όπως είπατε πριν από τις 8 μέχρι τις 3 κάθε Δευτέρα. Μετά στην πορεία πάλι χάλασαν, περνάνε τα χρόνια, κάνουν και ζημιές. Λοιπόν, και θέλω να το δείτε καλά αυτό το θέμα. Όπως είπατε, να οριοθετήσουμε χώρο. Υπάρχουν τετραγωνικά γραμμένα στον κανονισμό. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει 30 μέτρα. Παράδειγμα είναι 6 τετραγωνικά, 6 μέτρα μάλλον, όπως θυμάμαι περίπου από τότε. Γιατί άμα δερθεί μία Δευτέρα κάποιος πολιτής λαϊκών αγορών, πιάνει ο προηγούμενος και το διπλανό. Την επόμενη Δευτέρα θα πάει παραπέρα αυτός και ούτω καθεξής. Και αναγκαζόμαστε κάθε φορά και τώρα μαζεύονται συνέχεια προς τα μαγαζιά μας μπροστά. Και ακόμα ένα, ότι δεν μπορεί να υπάρχει ένα κατάστημα υποδημάτων και να έρχεται ο άλλος και πουλάει μπροστά στη βιτρίνα του υποδήματα. Και αυτό του είχα μιλήσει ένα διάστημα. Τώρα πάλι ξαναεπανήλθε. Τα τελευταία χρόνια.
Ανεβαίνω τώρα προς τα πάνω, στην εμπορική τράπεζα απέναντι, ανεβαίνω συνέχεια, κατεβαίνω από εδώ, από το καρακουλάκι μέσα στο στενό, βγήκα μέχρι το Μέλιο προχθές, μάλλον ο Κώστας ο Μέλιος. Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά τώρα. Ήρθε η αστυνομία, τώρα είναι πράγματα αυτά. Γι' αυτό θέλω λίγο να τα δείτε. Να λειτουργήσει η λαϊκή αγορά όπως πρέπει, να πληρώνουν όπως πρέπει, να καθαρίζεται η λαϊκή αγορά αμέσως μετά, ειδικά εκεί στα ψάρια που είναι και ειδικά το καλοκαίρι που βρωμοκοπάει ο τόπος. Εντάξει, είναι ένα σημείο τώρα που τα βάλανε οι προηγούμενοι δημοτικοί αρχή και από την τράπεζα την αγωτήκε προς τα κάτω. Έχει και παροχή νερού εκεί, πλένεται, υπάρχει φρεάτιο σκάρα, αλλά αν είναι δυνατόν θα γίνουν πιο καλά. Και πιστεύω ότι θα τα κάνετε όλα. Είμαι αισιόδοξος. Και τελείωσα με αυτά. Να σας δώσω και συγχαρητήρια, γιατί προχθές στο χορό της ΓΑΜΑ Λυκείου άκουσα, δεν ήμουν εκεί, άκουσα ένα πολύ καλό. Είναι προσωπική μου εκτίμηση φυσικά αυτό, που είχε κακομάθει η ΓΑΜΑ Λυκείου κάθε φορά, κάθε χρόνο, να ζητάει από τη Δημοτική Αρχή λεφτά και δύναμη. Και εγώ έχω μερίδιο ευθύνης. Φυσικά δεν το δέχτηκα ποτέ, δεν το ψήφισα, δεν μου άρεσε αυτό. Αλλά ο κάθε δήμαρχος έδωνε πάρα πολλά λεφτά στη ΓΑΜΑ Λυκείου. Δεν έχω τίποτα με τα παιδιά αυτά. Άκουσα όμως μια καλή κουβέντα από εσάς που είπατε ότι πρέπει να δουλέψουν για να πάρουν λεφτά. Και σύν τις άλλες, τώρα τελευταία έγινε και μόδα να πάνε στο εξωτερικό. Δηλαδή παίρνουν τα λεφτά του Δήμου, τα λεφτά όλων μας και δικά τους λεφτά των παιδιών και πάνε στη Γαλλία, στην Ισπανία και μεθαύριο στην Αμερική ή στον Καναδά. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω με το τελευταίο, γιατί πρέπει να είμαι σαφής. Εγώ, όπως είπα, διαχειρίζομαι τα χρήματα τα δικά σας και δεν έχω δικαίωμα να δίνω λεφτά κατά πόσο μέρα μου αρέσει. Δεν μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε με νόμιμο τρόπο εκδρομή. Τελειωμένο αυτό. Αν θα το κάνω κατά παράβαση του νόμου, με μαύρο χρήμα. Εμείς έχουμε πει τέρμα αυτά. Μπορώ όμως να χρηματοδοτήσω αριστεία για μια έκθεση την οποία θα γράψουν τα παιδιά. Να σκεφτούν τι τους είπα, μια έκθεση πώς θέλουμε τον τόπο που ζούμε, τον τόπο που αγαπάμε. Για να μείνει και μια περιουσία στο Δήμο, οπότε ρε παιδιά, η νέα γενιά, αυτοί που είναι 18άριδες, τώρα 17άριδες, έτσι σκέφτονται το μέλλον τους. Μας βοηθάνε στο να χαράξουμε κι εμείς μια καλή πολιτική έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον για αυτούς τους ίδιους που θα ζήσουν τα επόμενα χρόνια, αντάξιο των προσδοκιών τους. Δεν μπορούμε να δώσουμε, δεν νομιμοποιούμαστε να δώσουμε λεφτά έτσι για εκδρομή. Δεν ήξερα ότι είναι εκδρομή στο εξωτερικό. Δεν μπορούμε να δώσουμε, να χρηματοδοτήσουμε για εκδρομή στο εξωτερικό. Η εκδρομή στο εξωτερικό νόμιζα. Εγώ νόμιζα καμιά Ρόδο, καμιά Κρήτη, τέτοια όπως συνήθως γίνεται. Δεν ήξερα ότι είναι εκδρομή στο εξωτερικό. Θα πρέπει να το δούμε ως Δημοτικό Συμβούλιο ή ως Δημοτική Αρχή. Με κάνει σχέση παρατηρήσεις. Σε ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι θα καλύψει τους περισσότερους.